Λοιπόν, δεν γνωρίζουμε αν η καθυστέρηση τη συζήτηση του προπολογισμού οφείλεται σε αντικειμενικού λόγου. Το γεγονό είναι ότι το συζητάμε με λίγε μέρε διαφορά από τον κρατικό προπολογισμό, τον οποίο φυσικά η κυβέρνηση διθυραβικά παρουσιάζει ω τον πρώτο που συντάσσεται μετά από μια δεκαετή οικονομική κρίση καπιταλιστική οικονομική κρίση δεν έγινε από μόνη τη. Αντίστοιχα και ανάλογα τέτοιε κουβέντε ακούσαμε και σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ότι θα είναι και είναι ένα αναπτυξιακό προπολογισμό, είναι η εκκίνηση, το εφαλτήριο για τη συνέχεια. Η πραγματικότητα όμω αποδεικνύει ότι έχουμε ένα βαθιά αντιλαϊκό ταξικό προπολογισμό, ο οποίο αγνοεί προκλητικά τι τεράστιε ανάγκε που έχουν οι κάτοικοι τη Αττικής για βασικά έργα και υποδομές, ιδιαίτερα στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές. Φυσικά δεν κάνουμε δίκη προθέσεων, αλλά αγνοεί και τις μεγάλες καταστροφές που ζήσαμε, σαν να μην υπάρχουν. Αγνοεί τις μεγάλες ανοιχτές πληγές που υπάρχουν και φυσικά τις συνέπειες στη ζωή της μεγάλης πλειοψηφίας, που μέσα στην κρίση έχασε όχι μόνο εισόδημα, αλλά βρέθηκε να ζει και σε πόλεις επικίνδυνες. Δεν είναι αλήθεια ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια κόπηκαν κονδύλια από παντού. Δεν κόπηκαν από παντού. Γιατί λέτε κόπηκαν από παντού. Κόπηκαν κονδύλια από λαϊκές ανάγκες για να στηριχτούν μια χούφτα επιχειρηματική όμιλη. Δεν αδικήθηκαν όλοι όσοι πέρασαν και έθεσαν τα αιτήματά τους μέσα εδώ στην περιφέρεια, στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Περιφερειακή Αρχή. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Οι στόχοι του κρατικού προϋπολογισμού της κεντρικής κυβέρνησης, του προϋπολογισμού της κεντρικής κυβέρνησης, για να κλειδωθούν τα περιβόητα πρωτογενή πλεονάσματα, απαιτούν να φορτωθούν στις πλάτες του εργαζόμενου λαού τόσο από τη φορολιστία όσο και από τις περικοπές ακόμα και στους Δήμους το βαθμό της τοπικής διοίκησης του πρώτου και του δεύτερου, περικοπές και για στοιχειώδη πράγματα. Ας μιλήσουμε συγκεκριμένα. Οι κεντρικοί αυτοτελεί πόροι που δίνονται, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που δεν έχει ξανασυνηθεί σε μια τέτοια συζήτηση, Δηλαδή, αυτά που δίνει ο κρατικός προϋπολογισμός στον προϋπολογισμό της περιφέρειας Αττικής, είναι 102 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 75 περίπου μπορεί να είναι και παραπάνω, είναι η μισθοδοσία. Δηλαδή, τι δίνει ο κρατικός προϋπολογισμός που θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα. Δίνει, όπως είπε ο κύριος Πέπας, για 6 εκατομμύρια κατοίκους, δίνει 27 εκατομμύρια. Αυτά δίνει. Γιατί δεν διεκδικείτε τα υπόλοιπα. Γιατί δεν μπαίνετε μπροστά να διεκδικήσετε τα υπόλοιπα δεν τα διεκδικείτε για τον ίδιο λόγο που δεν τα διεκδίκησαν και οι προηγούμενοι. Δεν τα διεκδικείτε γιατί έτσι εξασφαλίζει ο κρατικό προπολογισμό ζεστό χρήμα για του περιβόητου αναπτυξιακού νόμου, για τα περίφημα ΣΔΙΤ, που είναι δημόσιε επενδύσει και κέρδη ιδιωτικά, για φοροελαφρύνσει, εισφοροαπαλλαγέ, επιδοτήσει επιχειρηματικών ομήλων, που στον κρατικό προπολογισμό τη κεντρική κυβέρνηση υπολογίζονται σε 6,7 δισεκατομμύρια για τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, από αυτά, πέρα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα 750, τα 750 είναι αυτά που θα έπρεπε να πάρετε εσείς. Όχι μόνο η περιφέρεια Αττικής, αλλά και οι υπόλοιπε περιφέρειες. Συνεχίζεται, επομένω αυτή η περίφημη πολιτική των ματωμένων πλεονασμάτων, και των ματωμένων αποθεματικών, τα οποία και αυτά χρησιμοποιούνται, δεν είναι ότι η περιφέρεια δεν διεκδικεί αυτά που δικαιούνται, αυτά που έχουν κρατηθεί από τους φορολογούμενους, για να πάνε για βασικά έργα υποδομών. Όχι μόνο αυτά, αλλά και αυτά που υπάρχουν, και από αυτά που υπάρχουν, τα Υπουργεία κάνουν κοινωνική πολιτική. Το πιο χαρακτηριστικό είναι το Υπουργείο Υγείας. Και το προηγούμενο Υπουργείο Υγείας και το σημερινό που με τα χρήματα που είναι για τα αντιπλημμυρικά έργα, με τα χρήματα που είναι να δοθούν για τα απορρίμματα, με τα χρήματα που είναι να δοθούν για την πολιτική προστασία, με αυτά τα χρήματα κάνει κοινωνική πολιτική και βρίσκεται η περιφέρεια να πληρώνει για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό στα νοσοκομεία, για την αγορά κλινών, για το χτίσιμο υποδομών. Να ξεκαθαρίσουμε ότι γι' αυτό το θέμα και εμείς τα έχουμε εγκρίνει αυτά. Και εμείς οι λαϊκοί σπίλες, το έχουμε ψηφίσει. Και το έχουμε ψηφίσει με τη λογική ότι αντί να τα δίνετε, κύριε Πατούλη, για φιέστε και λαμπάκια, προτιμότερο να τα δίνετε να αγοραστεί κανένα μαγνητικό τομογράφο. Δεν έχουμε αντίρρηση εμεί σε αυτό το ζήτημα. Όμω χρειάζεται να είναι κατανοητό ότι με τα λεφτά τη περιφέρεια, τα λεφτά που είναι για άλλη δουλειά, ορισμένοι τα εμφανίζουν και κάνουν κοινωνική πολιτική. Και φυσικά δίνονται 43 εκατομμύρια προϋπολογισμένα βέβαια από την περιφέρεια για να έρθει μετά το Υπουργείο Υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό που να δώσει, να δώσει στους εμπόρους υγείας, να δώσει στους περίφημους επενδυτές που τώρα έχουν εμειριστεί ψητό στα νοσοκομεία, απαιτούν ΕΣΔΙΤ και με ξεχωριστό ρόλο σε αυτό και του Περιφερειάρχη του δικού μας, ο οποίος και ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου σήμερα φιλοξενούσε διάφορες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και τέτοιους businessmen για να μπουν στο χώρο τη υγεία και μάλιστα πέταξαν και χημικά απέναντι στου νοσοκομιακού γιατρού. Ένα από του τραυματισμένου είναι και περιφερειακό σύμβουλο. Ο σύμβουλό μα, ο Ηλία, ο Σιώρας, που τον ψέκασα με χημικά μέσα στα μάτια. Αυτό για όσου κατά καιρού καταγγέλλεται τη βία. Δεν θα σταθούμε σήμερα στην κοινή στρατηγική πλεύση και στο σχεδιασμό που παρά τους υψηλούς τόνους, τις διαφοροποιήσεις επιμέρους στηρίζεται με συνέπεια μοναδική όλες οι πολιτικές δυνάμεις που θεωρείται μονόδρομο την ανάπτυξη των κερδών λίγων μονοπωλιακών ομήλων. Αυτό φαίνεται καθαρά στην ίδια την κατάρτιση και του προϋπολογισμού. Μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο προϋπολογισμός, η στιγμή του προϋπολογισμού είναι η αποκάλυψη όλων των ψεύτικων λόγων της προεκλογικής περίοδου, των ψεύτοαντιπαραθέσεων, των πλαστών διαχωριστικών γραμμών γραμμ που στείνονται κάθε φορά για να πάρει ο καθένα την ψήφο του λαού. Εδώ τι κάνατε, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, και να μην κοροϊδεύετε κανέναν. Πήρατε τον προϋπολογισμό δούρου, αυτό έχετε κάνει, και τον φέρατε τον ίδιο και απαράλλαχτο. Είναι 883 έργα. Αυτά είναι. Βγάλατε 45, βάλατε 75 και το παρουσιάζεται σαν καινοτόμο, αναπτυξιακό και όλα τα υπόλοιπα προϋπολογισμού. Για να μην αδικήσουμε, για την ακρίβεια κάνατε μια μικρή αλλαγή. Αλλάξατε το 9%. Να θυμίσουμε ότι το ίδιο είχε γίνει και στην προηγούμενη δίθεν μεγάλη αλλαγή στο τιμόνι της περιφέρειας. Με ακριβώς την ίδια ποσόστοση, η κυρία Δούρη είχε πάρει τον προϋπολογισμό του κύριου Σγουρού που κατέβηκε από το βήμα, και είχε, είχε φέρει τον ίδιο 90%, είχε βάλει και ένα 10%, λέει αριστερής χρειάς. Η συνέχεια είναι γνωστή. Εδώ, επομένω θα μιλήσουμε, τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους, θα μιλήσουμε για τις συνέπειες και τα αποτελέσματα και γιατί καλούνται οι εργαζόμενοι να συνεχίσουν να κάνουν θυσίες. Τα περισσότερα, να κάνουμε μία διευκρίνηση, είναι κωδικοί και προϋπολογισμοί και έργα στα χαρτιά. Το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές που μεταφέρονται από χρόνο σε χρόνο. Εμείς κάναμε τον κόπο και μετρήσαμε πόσα είναι τα έργα που μεταφέρονται από χρόνο στο χρόνο. Τα περισσότερα μεταφέρονται εδώ και πέντε χρόνια. Από χρόνο σε χρόνο τα περισσότερα. Ο προϋπολογισμός του 2019 ήταν, μη βλέπουμε το πρώτο νούμερο, τα 538 εκατομμύρια, να δούμε πόσα ήταν επιστοποιημένα, 234,6 εκατομμύρια, ο περσινός προϋπολογισμός, αυτός για τον οποίο κάνουμε σήμερα απολογισμό. Οι πιο αισιόδοξε προβλέψεις των εκάστοτε συντακτών του προγράμματος των εκτελεστών έργων υπολογίζουν ότι θα δοθούν, γράφεται και μέσα στην εισήγηση, ότι θα δοθούν οι πιο αισιόδοξε προβλέψεις, οι φιλόδοξε ότι θα δοθούν από τα 234 πιστοποιημένα, θα δοθούν τα 63 δηλαδή λιγότερο από το 27%. Τα υπόλοιπα είναι στα χαρτιά. Και άλλα 30, και άλλα 30 τα χρυσή χρηματοδοτούμενα, να μην σα αδικήσουμε. Και άλλα 30. Κύριε και Καραμάνο, μην παίρνουμε σε διαλογική και συζήτηση. Και... Θα δευτερολογήσετε και θα αποκαταστήσετε υπάρχει, δεν, πρόεδρε, την αλήθεια των λεγόμενων σα, κύριε Και να Πρωτούλη. σκεφτούμε, κύριε Καραμάνο, ότι ήταν και προεκλογική περίοδο που και εσεί και η κυβέρνησή σα θέλατε να πάρετε την ψήφο και να εμφανίσετε και έργο. Ήταν και προεκλογική περίοδο και από αυτά που γράφτηκαν δόθηκαν μόνο το 27%. Μην τα χαλάσουμε σε αυτό. Και τα 184 που μπαίνουν τώρα η ίδια χρηματοδότηση και οι σημερινοί τόσα περίπου θα δώσουν. Πάνω από 50 εκατομμύρια δεν πρόκειται να δώσουν. Θα πούμε όμως και να σταθούμε πού τα δώσατε. Πού δώσατε. Λοιπόν, και πού δίνουν και οι σημερινοί. Ξεκινάμε αντιπλημμυρικά έργα. Ασφαλώς που δεν δώσατε όποιος πρόεδρος ΠΑΕ ήρθε από εδώ, έφυγε με κάτι εκατομμύρια. Όποιος μεγαλοσχήμωνας πέρασε, δεν υπάρχει εργολάβος, βιομήχανος, εφοπλιστής, καραβοκύρης που να δικήθηκε όποιος πέρασε, πήρε κάποιος εκατομμύρια και έφυγε. Λέμε για τις ανάγκες του λαού τώρα, εμείς μιλάμε για άλλο πράγμα. Θα σταθούμε στο κύριο, πού πηγαίνουν αντιπλημμυρικά έργα. Εδώ πέρα ότι και εσεί σήμερα τα φέρνετε όλα μαζί ανάκατα και τα αποχετευτικά ομβρίων τα βαφτίζετε αντιπλημμυρικά, ο προπολογισμό δεν ξεπερνά το 3% για τα αντιπλημμυρικά έργα. Επαναλαμβάνουμε, εμεί στεκόμαστε στην κριτική μα σε βασικέ υποδομέ. Γιατί όλε οι υπηρεσίε, οι δικέ σα υπηρεσίε, όλε οι μελέτε που κι εσεί οι ίδιοι επιστήμονε με του οποίου συνεργάζεστε και κατά καιρού του φέρνετε εδώ πέρα να μα κάνουν και διαλέξει. Επισημαίνουν ότι εξαιτία τη χρόνια υποχρηματοδότησης, τη χρόνια υποστελέχωση, τη χρόνια κακή συντήρησης μέσα από μια δεκαετή οικονομική κρίση, τη αποσπασματικότητα των έργων που έχουν γίνει, η κατάσταση είναι επικίνδυνη. Δεν είναι... έχει περάσει πάρα πολύ καιρό από την τελευταία δυνατή βροχή στην οποία κηρύξατε όλη την Αττική για μια δυνατή μπόρα σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού και κλείσατε τα σχολεία. Από μια μεριά καλά κάνατε. Είναι αυτό που λέει ο λαός μας, όποιος καεί στο χειλό λέει και το γιαούρτι. Αλλά το θέμα είναι σαν τους ηθαγενείς. Θα προσευχόμαστε και θα χορεύουμε το χορό της βροχής για να περιοριστεί η βροχή κάθε φορά που βρέχει. Και σε επικοινωνία που είχαμε με όλους τους αρμόδιους παράγοντες εκείνες τις κρίσιμες μέρες, όλοι μας έλεγαν ότι προσευχόμαστε να μην βρέξει πολύ στη Δυτική Αττική. Όλοι. Είναι αλήθεια αυτό ή ψέμα. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, εκεί θα το ρίξουμε. Η πρώτη δυνατή βροχή αποκάλυψε ένα μόνο ρέμα. Φούσκωσε στην κινέτα το ρέμα πίκας και γέμισε με λάσπη όλη την κινέτα. Λοιπόν, εδώ με το 3% εσείς έχετε την ευθύνη για τα ρέματα. Εσεί έχετε την ευθύνη για τον καθαρισμό, για την οριοθέτηση, για τη διευθέτηση, για την αστυνόμευση. Με το 3% θα τα κάνετε αυτά. Τα αντιπλημμυρικά έργα και την προστασία από τα ρέματα που παραμένουν αδιευθέτητα. Ευτυχώ αυτή τη φορά δεν θρυνήσαμε θύματα. Όμω είναι ένα ζήτημα που δείχνει τον προσανατολισμό για αυτό που λέμε εμεί βασικέ υποδομέ, για να μην αναφερθούμε σε όλα τα υπόλοιπα που έχουμε ξανααναφερθεί. Για την κατάσταση στον Κηφισό, για την κατάσταση με το ρέμα τη Εσκαθιά, για την κατάσταση από τοπική Λεόρο, για την κατάσταση στον Πειραιά, για την κατάσταση στη Δυτική Αττική, για όλε τι ανύπαρκτε υποδομέ. Απορρίμματα. Κατά τα λεγόμενά σα, έχετε κηρύξει το έτο 2020 ω έτος ανακύκλωση. Και εμεί ψάξαμε να βρούμε στον προπολογισμό πού είναι αυτό το έτο ανακύκλωση. Βρήκαμε ένα κωδικό που υπάρχει μόνο ένα κονδύλι για χωματερή. Το χιτά γραμματικού. Πληρωτέο το 2019 και λίγα ακόμα για το 2020 ένα έργο που έχει φτάσει τα 35 εκατομμύρια. Και συνεχώς το χρηματοδοτείτε. Επομένως, καλύτερο είναι να βαφτίσετε το έτος που ετοιμάζετε το 2020 αντί για έτος ανακύκλωση, έτος χωματερών γιατί μια νέα χωματερή, κρυφά στον ΕΣΝΑ, αποφασίσατε για τα ανολιώσια, μια δεύτερη χρηματοδοτείτε για το γραμματικό και στην τελευταία εκρυπτό συνεδρία του ΕΣΔΑ που κάνατε κι εσείς που πήρατε τα χαέρια των προηγούμενων, έχετε βάλει στο διαγωνισμό που προκηρύξατε για τη διαχείριση των απορριμμάτων και όλα τα ανενεργά λατομεία ως χώρου που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Δεν είναι έτσι. Βάλτε τώρα, αυτή τη στιγμή, δεσμεύστε κονδύλια τα λατομεία, τα ανενεργά, να αναπλαστούν, να γίνουν χώροι πράσινου, πράσινο, να γίνουν χώροι αναψυχή. Οι κομμουνιστέ δήμαρχοι αυτό έκαναν. Τα ανενεργά λατομεία τα έκαναν θέατρα. Δεν τα έκαναν χωματερέ. Αυτό έτσι έγινε το θέατρο Πέτρα, έτσι έγινε το θέατρο Βράχων, έτσι έγινε το Κατράκιο Θέατρο. Δεν τα έκαναν χωματερέ. Θέατρα τα κάνανε. Κάντε το κι εσεί. Δεσμεύστε κονδύλια και όχι να γεμίσετε χωματερέ όλη την Αττική. Κύριε Πρωτούλη, εξαντλήσα το 15 λεπτό, άλλα τρία λεπτά. Άλλα τρία λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα σταθούμε στη διαχείριση λιμάτων, ακούστηκε και προηγούμενα. Η Ανατολική Αττική είναι με βόθρους. Και για τέσσερις μόνο περιοχές, Παιανία, Κοροπή, Μαρκόπουλο και Καλύβια, που είχε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα το 2014, είμαστε το 2020 και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα ή έχουν γίνει, δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Πόσα χρόνια. Κοντεύουμε, θα κοντέψουμε τη δεκαετία και παραμένουν οι βόθροι. Δεν τιμάει κανέναν αυτό. Εν έτη 2020 να έχουμε βόθρους στην Ανατολική Αττική και ο μοναδικός αγωγός λιμάτων να κατευθύνεται στην Ψιτάλια. Για όπως είπατε, 6 εκατομμύρια ανθρώπους που κατοικούμε σε αυτή τη Μεγαλούπολη. Θέλουμε να σταθούμε στα δύο λεπτά που απομένουν ...στην υποχρηματοδότηση των δυτικών συνοικιών που είναι προκλητικά αυτά που βλέπουμε εδώ. Είναι η αλήθεια ότι η μερίδα του Λέοντος πηγαίνει στην παραλία και στα βόρεια προάστια. Δεν είναι τυχαίο. Εμείς δεν σας κατηγορούμε ότι έχετε δυσανεξία στα εργατικά λαϊκά στρώματα, αλλά έχετε κάνει μια επιλογή. Ποια είναι η επιλογή? Η επιλογή είναι πού έχουν ενδιαφέρον οι tour operators, οι μεγαλοξενοδόχοι, οι real estate, Πού έχουν επιλογή. Έχουν επιλογή να επενδύσουν στην ανάπτυξη του τουρισμού, στα νότια προάστια. Έχουν ενδιαφέρον να επενδύσουν στο ιστορικό κέντρο. Έχουν ενδιαφέρον να επενδύσουν και στα βόρεια προάστια. Και έχετε κάνει επιλογή η οποία εκφράζεται από το ρυθμιστικό σχέδιο τη Αθήνα και τον προηγούμενο που το διατηρείτε και σαν αλλίωτο, η Δυτική Αττική να γίνει πίσω αυλή. Η πίσω αυλή για όλη τη ρηπογόνα, όλη την καρκινογόνα, όλη τη δραστηριότητα που θα γίνεται με τη διαχείριση των απορριμμάτων, που θα γίνεται με τις βιομηχανίε και χωρίς καμία υποδομή. Μία μόνο κουβέντα γι' αυτό. Ακόμα και στις περίφημες αστικές αναπλάσεις, γνωρίζετε τη διαφωνία μας. Γιατί εδώ ψωμί δεν έχουμε ραπανάκια για την όρεξη. Αλλά ας πούμε και οι βιοκλιματικές πλατείες. Η Δυτική Αθήνα δεν έχει ανάγκη βιοκλιματική πλατεία. Δεν έχει ανάγκη βιοκλιματικό πεζόδρομο. Από τον από το κέντρο της Αθήνας, από το Δήμο Αθηναίων, μέχρι τον Ασπρόπυργο, περνάει πέντε δήμους. Ο παλιός σιδηρόδρομος του Πελοποννησιακού, ο οποίος έχει καταργηθεί, έχουν καταργηθεί οι γραμμές. Παραμένει μια τεράστια έκταση, μια ζώνη, που δεν έχουν σηκωθεί ούτε οι ράγες από τους δρόμους. Μιλάμε για μια ζώνη χιλιόμετρων, στην οποία βρίσκονται σκουπιδότοποι, χωματερές, Μία ζώνη που διαπερνάει το κέντρο μεγάλων πόλεων, του Αγίου Αναργύρου, το Καματερό, τα Άνω Λιώσια. Λοιπόν, και αντί να αναπλαστεί αυτό ο χώρο και να αποδοθεί στου κατοίκου ελεύθερη χώρη σε μια τόσο υποβαθμισμένη περιοχή, στα παζάρια βρίσκονται που θα δοθούν ακόμα και αυτά που δίνονται για αστικέ αναπλάσει, στι οποίε ορισμένε εταιρείε έχουν βρει το μήνα που θρέφει του 12 με αυτέ τι αστικέ αναπλάσει. Αλλά παρόλα αυτά, ακόμα και εκεί τα κονδύλια κατευθύνονται σε άλλε περιοχές. Εμείς πιστεύουμε ότι γεννιέται κάτι πολύ ελπιδοφόρο. Φυσικά όχι μέσα σε τούτο εδώ την αίθουσα. Γεννιέται έξω. Όπως η σύσκεψη που έγινε χτίστη στην Πετρούπολη, πραγματικά δεκάδων φορέων που ετοιμάζουν ένα μεγάλο συλλαλητήριο στην πόλη τους, τα παιδιά στο Βαρνάβα που στην κυριολεξία έχουν εξεσηκωθεί, οι κινητοποιήσει που οργανώνονται για όλα αυτά τα δίκαια αιτήματα. Εμεί με αυτόν τον κόσμο αυτό, θα αυτό, είμαστε. Οκληρώστε. Και το κυριότερο θα είμαστε και κάθε φορά που έρχονται εδώ και κατακλείζουν την αίθουσα και φωνάζουν αυτά τα δίκαια αιτήματά του.